Χαίρομαι πάρα πολύ που σας φιλοξενώ στο ωραίο σπιτικό μου. Όλοι μου οι φίλοι από το σχολείο θυμούνται ότι εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δεν υπήρξε κάτι άλλο. Το έλεγα πάντα. Στο λύκειο που σοβάρεψαν λίγο τα πράγματα, που η μαμά μου δεν θα το ξαναπεί σε αυτόν μπροστά στον κόσμο. Τελειώσαμε. Βγήκαμε από τη σχολή με ένα πανό. Εγώ τηλεόραση ποτέ. Ήμασταν με τις μακριές τις φούστες, λίγο πιο εναλλακτική, λίγο πιο αυτό. Τι έγινε, Κωστάκη? Σε γουστάρει η χωριάτισσα? Πρώτο σου. Πολύ πετυχημένος ρόλος που θυμόμαστε όλοι. Ήταν μια σεξι γυναίκα με το μπούστο, με το μίνι, με το τακούνι. Αυτό που. Έλαντε. Πώς είπες ναι? Σοκαρίστηκα και το πρώτο πράγμα που είπα είναι δεν θα το κάνω. Καταρχήν εκεί έμαθα ότι είμαι και γυναίκα, γιατί μέχρι τότε ήμουν λίγο αγοροκόριτσο. Έβαλα τακούνια πρώτη φορά. Ψέματα. Πόσο χρόνο είσαι το σημάδι? Ήμουνα 12. Ήμουνα 26. Καλά, μέχρι τα 26 δεν έχεις βάλει τα κούνια. Όχι, όχι, αγοροκόριτσο σου λέω. Μου βάλανε όλα αυτά τα ρούχα που αναρωτιόμουν πάντα ποιες τα φοράνε αυτά. Τα μίνι και τα ντεκολτέ. Πλάκα μου κάνεις. Όπως είχε πει και μια κυρία που με κράταγε, κρίμα τα γαλλικά, κρίμα τα πιάνω τα αγγλικά, κρίμα. Ψέματα μου λέει. Μετά από εκείνο το ρόλο στο σημάδι, δεν σου πρότειναν μόνο σεξι γυναίκες? Έπαθα τότε μια πλάκα. Τι, εγώ δεν είμαι σεξι? Όχι, δεν είμαι, δεν είμαι. Τώρα έπρεπε να μου πεις αυτό. Έλα ρε Τζέν. Καλή σεξι σε λένε. Χαλάρωσε. Δεν έχεις παντρευτεί ποτέ? Όχι. Δεν έχω παντρευτεί σαν... υπογραφή. Ναι. Σαν παντρεμένη ζω. Δηλαδή δεν έχω πάει στην εκκλησία ή στο δημαρχείο ή ο καθένας όπως το ορίζει. Το για πάντα σε αγχώνει? Όχι, δεν με αγχώνει. Γιατί θέλω να σου πω. Ποιο για πάντα, μωρέ. Και ο γάμος. Ποιο για πάντα. Ό,τι ώρα θέλεις, σηκώνεσαι και φεύγεις. Τζέρι, η προσωπική σου ζωή δεν είναι ότι έχει βγει, ότι ξέρουμε τα πάντα και όχι. Τώρα δεν μπορώ να ανακαλέσω 5 σχέσεις σου. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν. Εγώ δεν κατηγορώ κάποιον. Απλά δεν μου ταιριάζει εμένα. Είσαι καλοφαγού, οπότε πας γυμναστήριο για να έχεις... Είμαι καλοφαγού. Δηλαδή, αν δω έναν ωραίο άντρα στο δρόμο, δεν θα γυρίσω να τον κοιτάξω. Αν δω μία ωραία τυρόπιτα, θα γυρίσω. Ναι, μα εγώ έχω πει δεν θα φάει ποτέ από πείνα. Δεν ξέρω πώς να πεινάς. Ξέρω πώς είναι να τρώω. Διάβαζα αυτό που είχες πει για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχες δεχτεί και έλεγες γιατί δεν μίλησα τότε. Τώρα θα μιλούσες? Τώρα δεν θα είχε γίνει. Τώρα θα είχαμε παίξει ξύλο. Θέλω να σου πω ότι σκέφτεσαι ότι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι θα συμβεί, έτσι θα είναι. Και φοβάσαι ότι μην ξαναγίνει. Εγώ μετά από αυτή την εμπειρία μου πήγαινα σε οντισιόν και πήγαινα με ένα όπλο στο χέρι. Ήμουνα έτοιμη να κάνω έκρηξη. Θα σου πω κάτι το οποίο είναι τρομακτικό. Αισθανόμαστε ότι υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένας άνθρωπος που να μας αμφισβητήσει. Αυτό εμένα με διαλύει. Δεν νομίζω να υπάρχει γυναίκα ηθοποιός της ηλικίας μου που δεν έχει παρόμοια εμπειρία με μένα.